το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, ναι, είναι του ύψους 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναλογεί περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ, που είναι πολύ παραπάνω από το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που έχουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. 1,700.000 εργαζόμενοι, 800.000 επιχειρήσεις, 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν μπει στο πλαίσιο προστασίας των μέτρων της κυβέρνησης. Και βεβαίως υπάρχει και μία μέρημνα ιδιαίτερη για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, mm-hmm, τους ανθρώπους δηλαδή, τους ήρωες με τις πράσινες και λευκές μπλούζες, όπου θα πάρουν, είναι 108.000 άνθρωποι που θα πάρουν και ένα έκτακτο επίδομα ως ενίσχυση και αναγνώριση των προσπαθειών τους. Mm-hmm. Θέλω να πω με αυτά τα στοιχεία ότι αυτό το οποίο σωστά βάζεται στο τραπέζι και μπαίνει στο τραπέζι, η ανησυχία για την επόμενη μέρα και η δυνατότητα να υπάρξει ένα οικονομικό πλάνο για να ορθοποδήσουμε όταν περάσουμε από τον Αρμαγεδόνα, έχει μπει ήδη σε πρώτη φάση, εφαρμόζεται, mm-hmm, αυτούς τους δύο μήνες, τον μήνα τον προηγούμενο, και υπάρχει και ένα πλάνο για τους επόμενους δύο μήνες. Και βεβαίως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που κάνει η κυβέρνηση και το επιτυχαίνει, είναι να υπάρχει μια ασφάλεια στο μέτρο του δυνατού όμως, δεδομένων των συνθήκων και δεδομένων και όλων των γεγονότων που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Να κλείσω την τοποθέτησή μου και να πω ότι αυτό είναι μια, έχουμε μια πολυπαραγοντική εξίσωση, ξέρετε κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Έχουμε μια εξίσωση με άγνωστους αρκετούς. Δεν ξέρουμε την ιδιοστασία αυτού του ιού, το DNA της, του ιού που έχουμε μπροστά μας. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Άρα είναι πολύ λογικό και πολύ υπεύθυνο μια κυβέρνηση που έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας αυτή τη στιγμή να κάνει έναν υπολογισμό συγκεκριμένο και να μπορέσει να βγάζει από τη φαρέτρα της, ναι, τα πολεμοφόδια που χρειάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να κάνει έναν υπολογισμό και για τις επόμενες μέρες. Σε αυτή την έκτακτη κατάσταση που περνάμε, αυτό, ναι, που διασφαλίζεται και αυτό που διασφαλίστηκε με μέρημνα του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι να μην υπάρξει καμία απόλυση. Και βεβαίως οποιοδήποτε επιχειρηματίας τολμούσε να απολύσει σε αυτή την δύσκολη συγκυρία κάποιον υπάλληλο, τότε αυτή η απόλυση θα ήταν και θα είναι άκυρη. Και βεβαίως προστατεύονται και οι θέσεις εργασίας και οι προσωπικές θέσεις εργασίας. Αυτό το ζητούμενο, δηλαδή η προστασία της θέσης εργασίας και του εργαζόμενου εξατομικευμένα, είναι προτεραιότητα και θα είναι προτεραιότητα, και αυτό έχει γίνει με συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Μελιγκόνη. Δεν έχουμε το χρόνο να τρέξουμε σε μια σειρά μέτρων τα οποία έχουν εξαγγελθεί και έχουν αναλυθεί διεξοδικά από τους αρμόδιους υπουργούς. Όμως ο εργαζόμενος, ναι, που είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε μικρομεσαίας, μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης, είναι στην πρώτη γραμμή προστασίας αυτής της κυβέρνησης.